Έβαζα τον Γιόνσον, αλλά δεν τον έβγαζα το Σιμάνσκι. Εγώ μπορεί να τον γιατί? έβγαζα. Γιατί είχε θα κουραστεί. Θα τους ήθελα και τους δύο, δηλαδή εκεί πέρα. Να είναι κορμιά, να... Και ποιο να έβγαζε, τον Κατσίνοβιτς. Θα έβγαζε τον Κατσίνοβιτς, ναι. Okay. Αλλά εντάξει, τώρα εμείς είμαστε έξω από τον χώρο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είχε και κάρτα ο Σιμάνσκι, νομίζω. Είχε κάρτα, εσύ. Είχε, σου λέει άστο τώρα, μην μείνουμε και εμείς. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η, ΑΕΚ, η μοναδική θέση που δεν έχει αναπληρωματικό είναι στη θέση του Ρότα. Εντάξει, έχει το Σιντιμπέ. Έχει. Okay. Καλύτερο ο Ρότα είναι ο Σιντιμπέ. Πώς δεν έχει. Εντάξει, παιδί, για, μένα, για μένα είναι καλύτερο. Δεν έχει παίξει όλη τη σεζόν. Ναι, σου λέω, για μένα είναι καλύτερο. Ο Ρότα έχει βγάλει όλη τη σεζόν όμως. Δεν αντιλέγω εγώ, σου είπα. Για μένα σου λέω. Απλώς όπως τραυματίσει και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παίρνει και εδώ κόκκινη έτσι. Και πάει και παίζει ο Πινέδα τη θέση του. Για μένα στην ΠΕ είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ. Και θα, νομίζω ότι αν μείνει θα το δούμε και του χρόνου. Που θα παίζει και Ευρώπη ΑΕΚ, θα έχει και πολλά παιχνίδια, θα το δούμε. Πολλά παιχνίδια, ναι. Του χρόνου με την ΑΕΚ είναι σίγουρα στην Ευρώπη, θα παίξει σίγουρα στου ομίλου. Άρα μιλάμε ότι είναι σίγουρα. Conference, μπαίνει στον τρίτο προκριματικό, άρα είναι σίγουρα 4 μάτς. Άρα είναι συν 6 του ομίλου, είναι 10 μάτς εξτρά. Αυτομάτως. Δηλαδή με το που συζητάμε κατευθείαν. 10 μάτς εξτρά. Άρα σίγουρα θέλει όλους αυτούς τους παίκτες προφανώς. Καλά, και παραπάνω θέλει. Και πλέον δεν υπάρχει και λόγος να φύγεις. Δηλαδή αν είσαι σύντομο, δεν υπάρχει λόγος να φύγεις πλέον. Όχι. Μπορεί να παίξει Champions League. Είναι πολύ πιθανό η Άκρη να παίξει. Ακόμα και στου ομίλου. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να παίξει στου ομίλου του Champions League. Και εγώ το πιστεύω. Οι κληρώσει τη δεν θα είναι τραγικέ. Στου ομίλου του Champions League. Βέβαια, ναι. Οι κληρώσει τη δεν θα είναι μονοπάτι του πρωταθλητή. Θα το κυνηγήσει. Προφανώ θα το κυνηγήσει και νομίζω ότι έχει καλέ πιθανότητε να το κάνει. Ναι, και εγώ αυτό εννοώ. Το κυνηγήσει. Εννοώ ότι έχει πιθανότητε. Έχει καλέ πιθανότητε να το κάνει γιατί η αντίπαλη δεν είναι τραγική. Δηλαδή θα είναι, ξέρω εγώ, δύσκολη θα είναι, αλλά θα είναι η Dynamo Zagreb, ξέρω εγώ, η Rangers. Εγώ νομίζω ότι θα έχει μεγάλη πιθανότητα να είναι στου ομίλου αυτή η ομάδα που βλέπουμε. Να. Έτσι πιστεύω και εξαρτάται και τι μεταγραφές θα κάνει. Καλά, ναι, τώρα πολύ πρώιμη η συζήτηση. Πολύ εξαρτάται, προφανώς εξαρτάται τι μεταγραφές θα κάνει. Ναι. Λοιπόν.